Όταν ο επίσκοπος κηρύσει αίρεση γυμνή την κεφαλή, επιτρέπεται. Όχι επιβάλλεται, επιτρέπεται. Μπορεί να το κάνει ένας ιερέας. Να μην το μνημονεύει. Όταν γυμνεί την κεφαλή, δηλαδή απροκάλυπτα, αυτό θα πει γυμνή την κεφαλή, απροκάλυπτα κηρύσσει αίρεση. Μπορεί να το κάνει. Αλλά προσέξτε τη λεπτή διαφορά, το έχω πει και άλλη φορά. Όταν κόβεις το μνημόσυνο του επισκόπου σου, δεν σημαίνει ότι κόβεις από την Εκκλησία και πλέον δεν επικοινωνείς και δεν συλλειτουργείς με κανέναν. Άλλο σταματάω το μνημόσυνο και άλλο δεν συλλειτουργώ. Οφείλεις να λειτουργείς με τους άλλους, άσχετα αν οι άλλοι μνημονεύουν ή όχι. Εσύ μην το μνημονεύεις, αλλά θα πρέπει να είσαι σε κοινωνία με την υπόλοιπη Εκκλησία. Αν κοπείς από τους άλλους, τότε κάνεις σχίσμα, έτσι. Είναι αρχή σχίσματος αυτό. Γιατί ο ιερέας θα πάρει μαζί του και τους πιστούς, έτσι, τα πνευματικά του παιδιά, γίνεται ένα σχίσμα μετά. Όταν δεν συλλειτουργεί ο ιερέας με τους άλλους ιερείς, τους συνεφημερίους του, ας πούμε, στο ναό που είναι, ή με τον, ακόμα και με τον επίσκοπό του, το μνημονεύει, εντάξει. Άλλο αυτό και άλλο να, όπως είπαμε, να κάνει σχίσμα. Αυτό είναι φοβερό, αυτό δεν επιτρέπεται, αυτό είναι αμαρτία, μεγάλη αμαρτία. Είναι η έσχατη μορφή διαμαρτυρίας και γίνεται για να δημιουργηθεί ένας άλλος στην Εκκλησία και να πούνε οι άλλοι, τι γίνεται τώρα εδώ με αυτόν τον επίσκοπο. Άρχισαν οι ιερείς του και δεν τον μνημονεύουν. Για να το εξετάσουμε, έτσι, να κινητοποιηθεί η σύνοδος κλπ. Γι' αυτό γίνεται αυτή η κίνηση. Όχι για να κάνουμε καινούρια παρασυναγωγή, να πάρουμε τους πιστούς μας, τα πνευματικά μας παιδιά και να λέμε εμείς θα λειτουργούμε μόνοι μας. Μετά θα πρέπει η Εκκλησία να τον αφορήσει αυτόν, να τον καθαρίσει. Έτσι. Γιατί μετά κοντά σε αυτόν θα πάνε και άλλοι, θα πάνε και άλλοι. Θα γίνει κάτι όπως έγινε με τις πολεμολογίες.